Γεια σας, ο παππούς ο Τάσος είμαι. Να είστε όλοι καλά. Τελευταίο μου γεύμα σήμερα, παιδιά. Καλή μου όρεξη. Θα πάω κάτι βρώμικο. Εδώ. Όλα τα λεφτά. Παρακάτω από το βίντεο, παιδιά, πώς έκανα αυτό το βρώμικο. Και μετά από το βρώμικο φάω ένα μικρό κουταλάκι του γλυκού φυσικό βούτυρο. Να ξέρετε ότι το φυσικό βούτυρο, όταν το τρως αμέσως μετά από το γεύμα σου, ρυθμίζει την ινσουλίνη. Δεν ανεβαίνει αμέσως. Η γλυκόζη μας. Αλλά μικρή ποσότητα, γιατί είναι μπόμπα θερμίδων. Θα πρέπει να ξέρεις τι ξοδεύεις και τι παίρνεις. Να φανταστείτε ότι μια κουταλιά της σούπας έχει γύρω στις 100 θερμίδες. Ευχαριστώ πολύ που με βλέπετε. Να είστε όλοι καλά. Καλή μου όρεξη. Καλό ξημέρωμα με υγεία να πούμε, παιδιά. Με πολύ αγάπη, ο παππούς ο Τάσος. Γεια σας. Γεια σας, ο παππούς ο Τάσος είμαι. Να είστε όλοι καλά. Πάμε να μοιραστώ μαζί σας το τελευταίο μου γεύμα. 180 γραμμάρια κοτόπουλο σε τηγάνι αντικολλητικό. Και περιμένουμε να γίνει. Λοιπόν, είναι σχεδόν έτοιμο το κοτόπουλο. Τι θα κάνω τώρα, θα το βγάλω. Θα το κόψω όσο γίνεται μικρά κομματάκια. Το έκουσα μικρά κομματάκια, θα το βάλω πάλι μέσα. Να ξεροψηθεί λίγο, να μοιάζει κάτι σαν γύρο δηλαδή. Θα βάλουμε μέσα ρεγανούλα. Λίγο σκόρδο. Και πιπέρι. Θα
και τα αφήσουμε λίγο να ξεροποιηθεί. Λοιπόν, έτοιμο το πουλάκι μας. Και τώρα θα βάλουμε την τορτίλια. Θα τη ζεστάνουμε λίγο. Άλληλα. Έτοιμη και η δεύτερη. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ να βάλουμε τη μουστάρδα. Λοιπόν, θα βάλουμε και πιπεριές. Βάλουμε μέσα το κουτοπουλάκι μας. Λοιπόν, αυτό είναι που θα φάω σήμερα, παιδιά. Το βρώμικο, τορτίλια, με κοτόπουλο. Σε στυλ γύρου, έτσι. Είδατε τη διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ που με βλέπετε. Να είστε όλοι καλά. Με πολύ αγάπη, ο παππούς ο Τάσος. Γεια σας και καλή μου όρεξη.